Ταξίδι αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη υπό άκρα μυστικότητα στο Ισραήλ. Εγκάρδιο κλίμα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μπαράζ ολονύχτιων βομβαρδισμών στη Γάζα. Περισσότερους από 200 στόχους έπληξαν οι Ισραηλινοί. Μεγαλώνει ο αριθμός των ομήρων. 222 άνθρωποι είναι στη Γάζα, μεταξύ τους και ξένοι υπήκοοι, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σημάδια εκφυλισμού στον ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρηση Κούλογλου από την Ευρωομάδα με δηλητηριώδη πειρά σε Κασελάκη. Του ζητά την έδρα η Κουμουνδούρου. Θέμα ηγεσίας ανοίγει ο Νίκος Φίλης. Ο Πολάκης ανέλαβε και πάλι το ρόλο του εκπροσώπου και τον καλεί να αποχωρήσει από το κόμμα. Να παρέμβει ο Τσίπρας, ζητά μέσω του Άξιον 24 ο Γιώργος Βαρεμένος. Τρόμος τις τελευταίες ημέρες για τους γονείς στην Εύβοια, απόπειρες απαγωγής τριών παιδιών σε διαφορετικές περιοχές. Προτροπή από τις αρχές προς τους γονείς να είναι προσεκτικοί και να επικοινωνούν αμέσως με την αστυνομία σε περίπτωση που παρατηρήσουν κάτι ύποπτο. Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πριν από λίγο είχε συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός, που από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ του Ισραήλ και του δικαιώματος στην αυτοάμυνα, έθεσε το ζήτημα της προστασίας των αμάχων και της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Γιώργο. Σε πολύ θερμό κλίμα, παρά τις δύσκολες ώρες, αυτή η συνάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θυμίζουμε άλλωστε, Ιωάννα, ότι ο Πρωθυπουργός ήταν να ταξιδέψει την περασμένη Πέμπτη στο Ισραήλ, ωστόσο οι συνθήκες ασφαλείας δεν επέτρεψαν τη μετάβασή του στη χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στο ένα μέτωπο αυτής της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τις πάγιες ελληνικές θέσεις, δηλαδή του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Περαιτέρω όμως ζήτησε να προστατευθούν οι άμαχοι και προφανέστατα ένα μήνυμα είναι ότι θα πρέπει προστατευθούν επίσης και οι όμηροι, οι οποίοι θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε το θερμό τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε για την ελληνική αλληλεγγύη ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι λίγοι κάνουν, Κυριάκο, αυτό που κάνεις και εσύ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη επί του πεδίου και παρευρισκόμενοι εδώ. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω, Ιωάννα, ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έκανε λόγο για έναν πόλεμο του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας, όπως βλέπουμε και στη σχετική κάρτα. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από την διάσκεψη της Αιγύπτου έθεσε το πλαίσιο αυτό, δηλαδή ότι θα πρέπει η λύση να είναι πολιτική και καμία πολιτική λύση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία πολεμική επέμβαση. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Prime Minister, a good friend, Kyriakos, it's very good to see you here. I always say that the best thing above standing with Israel is standing in Israel, And you're doing that. I appreciate the solidarity of you, your government, the people of Greece at this darkest hour. It's a battle against civilization. It's civilization against barbarism. We're in the size of civilization, and we have to unite all together against Hamas, which is ISIS. Thank you. Thank you so much, Prime Minister. Dear Bibi, I come here not just as an ally, but as a true friend. What happened was truly horrible, and Greece from the very first moment defended and supported the right of Israel to defend itself in line with international law, and we drew a very clear distinction between Hamas and the Palestinian people, we will continue to be able to support you and to hope that whatever happens without too much of a humanitarian cost. But you can count on our support, on our help. Thank you, friend. Thank you.
Περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις εντός της Λωρίδας της Γάζας σε αναζήτηση ομήρων διεξήγαγε ο Ισραηλινός στρατός κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οποίος ανακοίνωσε πως ο αριθμός των εχμαλώτων που κρατάει η Χαμάς ανέρχεται σε 222. Σε πόλεμο ανακοινώσεων με εκατέρωθεν απειλές επιδίδονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, την ίδια ώρα που τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως η Ισραηλινή επέμβαση στη Γάζα καθυστερεί μετά από αμερικανικές πιέσεις. Ενώ σε τηλεδιάσκεψη κορυφής, ο Τζο Μπάιντεν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Όλαφ Σόλτς, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Τζάστιν Τριντό και ο Ρίτσι Σούνακ επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στο Ισραήλ, ζητώντας όμως ταυτόχρονα να σεβαστεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Βροχή από βόμβες στη Γάζα. Ολονύκτιες επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού με ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες εντός της Λωρίδας με την ελπίδα εντοπισμού ομήρων. Ο ρημαγδός αποβολές πυροβολικού στα νότια αλλά και τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Και μια παγκόσμια ανησυχία για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρυχώνται. We expect that there's a likelihood of escalation by Iranian proxies directed against our forces, directed against our personnel. We don't want to see our forces or our personnel come under fire, but if that happens, we're ready for it. Προειδοποιώ τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πληρεξουσιό τους ότι αν δεν σταματήσουν αμέσως το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία στη Γάζα, όλα είναι πιθανά ανά πάσα στιγμή και η κατάσταση στην περιοχή θα βγει εκτός ελέγχου. Οι ασταμάτητοι αεροβομβαρδισμοί έχουν ισοπεδώσει μεγάλο κομμάτι του βορείου τμήματος της Γάζας και το βαρύ τίμημα πληρώνουν οι άμαχοι που έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Τα σωστικά συνεργεία βγάζουν μέσα από τα συντρίμια μικρά παιδιά σε ημιθανή κατάσταση και τα μεταφέρουν στα νοσοκομεία. Κάποια άλλα δυστυχώς μπαίνουν σε σακούλες πτωμάτων. Israel intensifying airstrikes across the region, not only against Hamas in Gaza, but also hitting targets in Syria, Lebanon and in the West Bank. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκαλύπτει πως η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα καθυστερεί ύστερα από πιέσεις της Ουάσιγκτον στο Τελ Αβίβ, με την ελπίδα η Χαμάς να απελευθερώσει επιπλέον ομήρους. Ο αριθμός των οποίων αναθεωρήθηκε από τον Ισραηλινό στρατό προς τα πάνω και πλέον ανέρχεται σε 222 εχμαλώτους. This morning, Israel creeping ever closer to a large-scale invasion of the Gaza Strip, amassing hundreds of thousands of troops on Gaza's border. Σε τηλεδιάσκεψη που είχαν χθες το βράδυ παγκόσμιοι ηγέτες όπως ο Τζο Μπάιντεν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Όλαφ Σόλτς, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Τζάστιν Τριντό και ο Ρίτσι Σούνακ επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στο Ισραήλ και το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα. Ωστόσο, στο κοινό ανακοινωθέν τους υπογραμμίζουν πως θα πρέπει να τηρεί το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να προστατεύει τους άμαχους Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών του. Ενώ ολόκληρη η Φίλιος περιμένει με κομμένη την ανάσα την αναμενόμενη χερσαία εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, που οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναφέρουν πως θα έρθει σύντομα. Αχτίδα ελπίδας για μια σταθερή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα δημιουργεί η τηλεφωνική συνομιλία Biden-Netanyahu. Την ίδια ώρα που στη Γάζα ελοχεύει ο κίνδυνος μιας υγειονομικής κρίσης λόγω των άθλιων συνθήκων διαβίωσης αλλά και του μολυσμένου νερού. Ο Νίκος Νανούρης από την αίθουσα σύνταξης θα μας ενημερώσει. Νίκο. Ακριβώς, Ιωάννα. Είχαμε μια ανακοίνωση λοιπόν του Λευκού Οίκου, όπου όπως ενημερώνουν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συμφωνήθηκε να υπάρχει μια συνεχή ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Μια ζωτική σημασία βοήθεια, όπως τη χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος, λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης που υπάρχει στην περιοχή. Και όλα αυτά, Ιωάννα, ενώ χθες το βράδυ είχαμε το δεύτερο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας 14 φορτηγών που μετέφερε στη Λωρίδα της Γάζας. Είχε προηγηθεί το κομβό 20 φορτηγών το Σάββατο. Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ το χαρακτηρίζουν ως ακτίδα ελπίδα. Ωστόσο, για να καλυφθούν οι ανάγκες, χρειάζονται τουλάχιστον 100 φορτηγά ημιρεσίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Την ώρα που, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, υπάρχει η έξαρση μολυσματικών ασθένειων, υπάρχει ο κίνδυνος χολέρας, καθώς έχει καταρρεύσει το σύστημα υδροδότησης στη Λωρίδα της Γάζας. Με αποτέλεσμα η χολέρα και άλλες μολυσματικές ασθένειες να βρίσκονται στο ζενίθ αυτή τη στιγμή, καθώς οι κάτοικοι της Λωρίδας αναγκάζονται να πιούν ακάθαρτο νερό, στο οποίο υπάρχουν βακτήρια. Μάλιστα, τώρα Νίκο, πολλά κτίρια εκενώθηκαν έπειτα από απειλή για βόμβα στα γραφεία της γερμανικής τηλεόρασης ZDF. Σήμανε συναγερμό σήμερα το πρωί στα κεντρικά γραφεία του ZDF στο Mainz, καθώς υπήρξε ειδοποίηση για βόμβα.
Άμεσα η περιοχή εκενώθηκε, αστυνομικές δυνάμεις διεξήγαγαν εξονυχιστικό έλεγχο με εκπαιδευμένα σκυλιά. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα είχαμε λήξει συναγερμού και η περιοχή είναι καθαρή. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι βανδάλισαν την τοιχογραφία για τα θύματα του ολοκαυτώματος, γράφοντας συνθήματα. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος καταδικάζει τον βανδαλισμό με ανακοίνωσή του. Η Ανδρονίκη Ζαφυρίου θα μας πει περισσότερα. Ανδρονίκη. Όπως είπες και εσύ, Ιωάννα, άγνωστοι βανδάλισαν στο σημείο που βρίσκεται η τοιχογραφία για τα θύματα του ολοκαυτώματος στη δυτική πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, Ανδρονίκη, ναι. Ακριβώς, θα βίντεο λοιπόν αυτά και στις φωτογραφίες που βλέπουμε. Φαίνονται λοιπόν τα άτομα αυτά να έχουν γράψει «Free Gaza», δηλαδή ελευθερώστε τη Γάζα, όπως ελευθερώστε και την Παλαιστίνη. Μάλιστα, να σου πω ότι μου τζούρωσαν και την τοιχογραφία στο οποίο φαίνονται παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή τους στην περίοδο του ολοκαυτώματος. Μάλιστα, να σου πω ότι έχουν γράψει και ότι οι Εβραίοι ίσον Ναζί. Είναι και κάποια σημεία που έχουμε ξαναδεί στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα και στο συγκεκριμένο, να σου πω, συγκεκριμένη τοιχογραφία έχει ξαναγίνει βανδαλισμός, όχι από αυτά τα άτομα, αλλά παλαιότερα από μέλη της ακροδεξιάς με ναζιστικά πάλι σύμβολα. Όπως είπες όμως και εσύ, πήρε θέση και το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, όπου σε ανακοίνωσή του θα με επιτρέψουν να τη διαβάσω. Όπως, ναι, βέβαια. Όπου έγραψαν τόσο τα γράφη τη τοιχογραφία για το ολοκαύτωμα που βρίσκεται στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, όσο και οι ζημιές που προκλήθηκαν σε κατάστημα Έλληνα-Εβραίου προκαλούν αποτροπιασμό. Η εποχή της ανοχής στον αντισημιτισμό έχει περάσει οριστικά και ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη οι ελεύθερες φωνές μπορούν να επιτρέψουν την επιστροφή των πογκρόμ σε βάρος των Εβραίων. Αυτά λοιπόν η ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος. Ανδρονίκη, σε ευχαριστώ πολύ. Εικόνες που προκαλούν παγκόσμια κατακραυγή και ανατριχύλα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα ρημαγμένα Ισραηλινά κιμπούτς. Καμένα σπίτια, διαλυμένα επιπλά, γαζωμένοι από σφαίρες τείχη και στο τέλος του διαδρόμου το δωμάτιο ασφαλείας. Κάποιοι κατάφεραν να σωρθούν, όπως ο Ρόνις Φέτς, όπου μαζί με την οικογένειά του έμεινε κλειδωμένος για 14 ώρες. Είναι όμως και άλλοι που δεν τα κατάφεραν. Εικόνες απόλυτης καταστροφής, τείχη γεμάτη τρύπες από σφαίρες, λερωμένα με αίμα δάπεδα και ως μη θανάτου συνθέτουν το σκηνικό στα κιμπούτς μετά την ευνηδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Περπατώντας ανάμεσα σε ό,τι είχε απομείνει από το σπίτι του, ο Ρόνις Φέτς θυμάται τις ώρες της επίθεσης της Χαμάς στο κιμπούτς Κισουφίμ, πολύ κοντά στη λωρίδα της Γάζας. Ο 50χρονος Ρόνι εργαζόταν ως επικεφαλής ασφαλείας και είχε όπλο. Καθώς οι μαχητές της Χαμάς κέρδιζαν έδαφος, ο Ρόνι μαζί με την γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά τους κρύφτηκαν στο δωμάτιο ασφαλείας του σπιτιού τους και σώθηκαν. Ils mettent des explosifs, des grenades, ça n'arrive pas, ils lui tirent dessus, ils n'arrivent pas, ils comprennent que, qu'ils ne peuvent pas avec les armes, ils viennent avec la main, ils essayent tout le temps de m'ouvrir la porte, moi je ne leur donne pas, je me tiens la porte de l'autre côté. Λυγίζει όταν φέρνει στο μυαλό του τις ώρες που έμειναν κλειδωμένοι στο δωμάτιο ασφαλείας. C'est vraiment mes erreurs, c'est... Ils étaient en silence pendant des heures, ils ont pissé dans les coussins pour ne pas faire du bruit. Ils étaient dans un silence absolu parce qu'on savait que s'ils allaient rentrer dedans, c'est la fin. On savait que si cette porte-là serait ouverte, on n'était plus là. J'étais pas là pour pouvoir parler. Η Λιάν από το Μπρίστολ μαζί με την μία από τις δύο κόρες της, την 13χρονη Γιαχέλ, δεν είχαν την ίδια τύχη. Βρέθηκαν δολοφονημένες μέσα στο σπίτι τους. This looks like the panic room with its secure metal door. There are blood stains all over the floor. Ο πατέρας και η μεγαλύτερη κόρη εξακολουθούν να αγνοούνται. It was in the half light of the early morning on October the 7th that the day of horror began. The Hamas militants crossing the border, many of them on motorbikes, their AK-47s and their RPGs slung across their shoulders. Every house in the kibbutz has a bomb shelter. And they knew all about it and what they did, the doors, the metal doors to the bomb shelters is not bulletproof. So they shot through, and those that they couldn't, they either blew it up
or they burned the house down on its. Η Τζάμπι, ένα μικρό κόκερ, κρύβεται στο κατεστραμμένο σπίτι του ιδιοκτήτη του από εκείνη την ημέρα του τρόμου. Υποσιτισμένη και φοβισμένη, δέχεται τη φροντίδα εργαζομένων στην προστασία των ζώων. She was shocked. She's still a little bit shocked, but now she say we're here for her, so you know. You know, also animals can get shocked like us in those kind of situations. Η οικογένεια της Τζάμπι επέζησε τις επίθεσεις και βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο στην Εκρά Θάλασσα. Σύντομα θα επανενωθεί μαζί της. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την ανεξαρτητοποίησή του από την Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέλιος Κούλογλου. Με επιστολή του προς τον Στέφανο Κασελάκη, ο Ευρωβουλευτής χαρακτηρίζει ανυπόφορη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, τονίζοντας πως το κόμμα στερείται σοβαρότητας. Η Κομουνδούρου τον καλεί να παραδώσει την έδρα, με τον Στέλιο Κούλογλου να απαντά αρνητικά. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Φίλης θέτει θέμα ηγεσίας, μια κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος τον προέτρεψε να παραιτηθεί. Ο Γιώργος Βαρέ μέσω του Action 24 κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να παρέμβει. Η πρώτη αποχώρηση στελέχους πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ υπό τη νέα ηγεσία είναι πλέον γεγονός, καθώς ο Στέλιος Κούλογλου ανεξαρτητοποιήθηκε από την Ευρωομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξαπολύοντας βαριές κατηγορίες εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα στερείται σοβαρότητας, την ίδια στιγμή που επιχειρείται μια βίαιη ανατροπή της μέχρι τώρα πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ο ανεξάρτητος πλέον Ευρωβουλευτής επιτέθηκε εναντίον του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον ότι αντί να ασκεί πολιτική βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη να ζητούν την επιστροφή της έδρας στο κόμμα, κάτι που ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα πράξει. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει εξελιχθεί τώρα είναι κάτι σαν σύριαλ του Netflix. Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται τα βράδια και κάνει πολιτική μόνος του και ανενόχλητος και ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει στα πρωινάδικα. Να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε. Μέσα σε αυτόν τον αναβρασμό και με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και να απειλεί με διαγραφές τους διαφωνούντες, ο Νίκος Φίλης σημείωσε ότι εμέσως θα θέσει ζήτημα ηγεσίας, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση της ηγεσίας. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω πολιτικά. Όλοι λένε ότι ο επόμενος είστε εσείς. Κύριε Φίλη, πολιτικά στην Κεντρική Επιτροπή θα θέσετε θέμα ηγεσίας. Σε ό,τι με αφορά, θα θέσω θέμα των όσων λέει, βεβαίως. Έχει μία νομιμοποίηση από τις εκλογές που έγιναν, έχουν αλλάξει οι όροι, θα κάνουμε συνέδριο και θα δούμε τι θα κάνουμε και πέρα. Νίκο Φίλη, ή αποδέξου το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συμμετείχαν 150.000 άνθρωποι και εξέλεξαν πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, ή άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Η χαοτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί στελέχη του κόμματος να ζητούν την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για να γλιτώσει το δημιούργημά του από την παρατεταμένη κρίση στην οποία βρίσκεται μετά την αποχώρησή του. Το πιστεύω, δεν το υποθέτω. Ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να δει το χώρο σε μια κατάσταση μη σοβαρή. Αν μπορεί να κάνει κάτι, ας το κάνει. Την ίδια στιγμή, με νέο βίντεο του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Στέφανος Κασελάκης επιχείρησε να απαντήσει σε δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών για τις φιλελεύθερες απόψεις που υποστήριζε πριν από περίπου 10 χρόνια. Άλλαξα. Έχω τη δύναμη να αλλάζω. Παρότι γνώριζα τον Μητσοτάκη, πολιτεύτηκα με τον Τσίπρα. Ανιδιοτελώς, σε μη εκλογική θέση, επειδή είδα τη χρηστή του διοίκηση, το ήθος του, τη δύναμή του να αλλάξει ο ίδιος. Η αποχώρηση του κυρίου Κούλογλου είναι η πρώτη, αλλά όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Το ρήγμα βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο είχαμε νέα διαρροή από την Κουμουνδούρου για το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Αντώνη Γκιώκα. Αντώνη. Οι συνεργάτες του Στέφανου Κασελάκη Ιωάννα θεωρούν ότι η όξυνση αυτή της αντιπολιτευτικής ρητορικής από την πλευρά της μειοψηφίας σχετίζεται με την ίδρυση νέου κόμματος από την πλευρά της. Μάλιστα, επικαλούνται και σχετική δήλωση του κυρίου Δημήτρη Βίτσα, η οποία έγινε λίγο νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, σύμφωνα με την οποία το κόμμα θα ονομάζεται Ανανεωτική και Οικολογική Ριζοσπαστική Αριστερά. Τώρα, κατά πόσο έχουν βάση αυτά τα σενάρια, είναι κάτι το οποίο μένει να επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες. Έτσι δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Το μόνο δεδομένο σε αυτή την περίπτωση, Ιωάννα, είναι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ίσως και τις επόμενες ημέρες, μέχρι δηλαδή και να φτάσουμε στην Κεντρική Επιτροπή στη συνεδρίαση 11 με 12 Νοεμβρίου, αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την Κουμουνδούρου, με συγχωρείτε, ηχηρών ονομάτων. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Πενθήμερη άδεια πήρε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Το αίτημα του καταδικαστέντα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης έκανε δεκτό το Συμβούλιο Φυλακών Δομοκού. Η Γεωργία Κακή από την αίθουσα σύνταξης θα μας πει περισσότερα. Γεωργία.
Ιωάννα, να πούμε ότι ο καταδικασμένος Ηλίας Κασιδιάρης είχε αιτηθεί τη συγκεκριμένη άδεια από τις 6 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, το Συμβούλιο Φυλακών του Δομοκού είχε αναβάλει τη συνεδρίαση για μετά τις εκλογές. Εν τέλει, την περασμένη Παρασκευή αποφάσισε να γίνει δεκτό το αίτημά του και να του χορηγήσει την πενθήμερη άδεια με περιοριστικό όρο να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα μία φορά την ημέρα. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ηλίας Κασιδιάρης παίρνει άδεια από τότε που φυλακίστηκε και την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και το εφετείο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, σήμερα υπήρχε δικάσιμο, στην οποία η συνήγορος υπεράσπισης του κυρίου Κασιδιάρη, η κυρία Πανταζή, είπε πως ο ίδιος επέλεξε να μην βρεθεί σήμερα στο ακροατήριο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναστάτωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Την αναβάθμιση της έρευνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αποφάσισε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η Γεωργία Δηληνή ζητά από την εισαγγελία πρωτοδικών να διαβιβάσει στον Άριο Πάγο το φάκελο της δικογραφίας, προκειμένου η έρευνα να περάσει στα χέρια του αντιεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αχιλέα Ζήση. Στην παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου αναφέρεται ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των ερευνόμενων εγκλημάτων, καθώς η προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία πρωτοδικών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2022. Σε χειρουργική επέμβαση στην σπονδυλική του στήλη υποβλήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Πάμε στην Κατερίνα Κανάκη για να μας ενημερώσει. Κατερίνα. Πήγαν όλα καλά, ευτυχώς, Ιωάννα. Κατά πληροφορίες, η επέμβαση έγινε το περασμένο Σάββατο. Ο κύριος Κουτσούμπας είχε μια επιτυχημένη επέμβαση στην περιοχή της Μέσης, στην σπονδυλική στήλη, λόγω στένωσης στην οσφυλική μοίρα. Η επέμβαση έγινε στο νοσοκομείο Θριάστιο. Ήταν προγραμματισμένο να φύγει το χειρουργείο. Εξάλλου, τον ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό η μέση του. Εδώ και μήνες επί της ουσίας. Θυμάστε ότι και το περασμένο καλοκαίρι είχε υποστεί μια κρίση στη μέση. Όσο βρισκόταν στη Βουλή, ναι, το θυμάμαι. Ακριβώς. Είχε νιώσει έναν ξαφνικό εντονοπόνο στη μέση και είχε αναγκαστεί να διακόψει την ομιλία του επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης. Από την ημέρα εκείνη, από την περίοδο εκείνη χρονίζει λοιπόν το πρόβλημα. Να σας πω ότι έχουν πάει όλα καλά. Θα πάρει μάλιστα σήμερα εξιτήριο και θα αναρρώσει τις επόμενες μέρες σύμφωνα με τις οδηγίες των ιατρών. Να σας πω βεβαίως ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ευχαρίστησε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ιατρούς του Θριάστιου Νοσοκομείου και βεβαίως ευχόμαστε περαστικά και να επιστρέψει γρήγορα στα καθήκοντά του. Περαστικά και γρήγορη ανάρρωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Τρόμος επικρατεί στην Εύβοια από απανωτά περιστατικά αρπαγής ανηλίκων. Οι γονείς βέβαια είναι ανάστατοι, όπως είναι φυσικό, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες έχουν σημειωθεί τρεις απόπειρες αρπαγής παιδιών. Μία στο χωριό Τριάδα και δύο στο Μαντούδι. Πάμε αμέσως στη Θεοδώρα Ζαγανάκου για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Θεοδώρα. Και αυτό που φοβίζει περισσότερο η Ιωάννα είναι ότι οι δύο απόπειρες στο Μαντούδι έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης. Στη μία περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις μάλλον και τα δύο παιδιά ήταν περίπου 9,5 ετών. Να πούμε ότι στην αρχή το ένα παιδάκι πήγαινε στο φροντιστήριό του, άγνωστοι το πλησίασαν, του έκαναν διάφορες ερωτήσεις και στη συνέχεια του πρότειναν να το πάνε στο σπίτι τους. Βέβαια το παιδί απομακρύνθηκε. Στην άλλη περίπτωση, με την πρόφαση να του δείξουν κάτι στο τάμπλετ, το πλησίασαν και πάλι άγνωστοι από ένα βαν. Στην περίπτωση τώρα της Τριάδας, η 12χρονη, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου, βγήκαν άγνωστοι από βαν, προσπάθησαν να τη βάλουν μέσα. Από βαν επίσης. Άρα μιλάμε για το ίδιο βαν. Πιθανότατα. Προφανώς, ναι. Το παιδί λοιπόν άρχισε να φωνάζει, οπότε πιθανότατα εκείνοι φοβήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή. Να πούμε βέβαια ότι είναι έντονη η ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, ωστόσο η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ταυτοποιήθηκαν τα οστά και το κρανίο που εντοπίστηκαν στα Μέγαρα το μεσημέρι του Σαββάτου. Ανήκουν σε 49χρονο Έλληνα και η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις 5 Απριλίου στο Τμήμα Ασφαλείας Καλυθέας. Πάμε στον Κωνσταντίνο Καλογερά για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνε. Και αυτό που η Ιωάννα θα δώσει φως στο μυστήριο των οστών που βρέθηκαν στα Μέγαρα είναι η ανθρωπολογική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Έχει ανατεθεί σε ειδικό ανθρωπολόγο και σε ιατροδικαστή. Τα οστά έχουν μεταφερθεί εδώ στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Ιατρική Σχολή, στα ειδικά εργαστήρια, προκειμένου να εξακριβωθούν οι αιτίες του θανάτου του 49χρονου άνδρα, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, ταυτοποιήθηκε από την ελληνική αστυνομία, καθώς δίπλα στα οστά του που βρέθηκαν στα Μέγαρα εντοπίστηκε η αστυνομική του ταυτότητα και η άδεια οδήγηση
ζωής του. Να πούμε ότι κατά την εξαφάνισή του, η οποία είχε δηλωθεί τον Απρίλιο, η γυναίκα του, η σύντροφός του, η οποία έκανε και την καταγγελία στις αρχές για την εξαφάνιση του συντρόφου της, είπε πως δεν ήξερε πού μπορεί να είναι τα ίχνη του την τελευταία φορά που εθεάθη. Η αστυνομία έκανε έρευνες στην περιοχή, μίλησε με μάρτυρες και με τον κύκλο του, αλλά ωστόσο δεν είχε εντοπιστεί. Ήταν αγνοούμενος μέχρι και το Σάββατο, όπου έγινε και ταυτοποίηση. Τώρα περιμένουμε να δούμε το πόρισμα της ανθρωπολογικής εξέτασης, προκειμένου να δώσει φως στα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καθημερινά στους δρόμους επικρατεί μια ζούγκλα, όχι μόνο από το μποτιλιάρισμα, αλλά και λόγω της οδηγικής συμπεριφοράς. Τα στοιχεία της τροχαίας δείχνουν ότι οι Έλληνες κρατούν με το ένα χέρι το τιμόνι και με το άλλο το κινητό. Δεν φορούν ζώνη, περνούν με κόκκινο, ενώ αποφασίζουν να οδηγήσουν ακόμα και όταν έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Οι παραβάσεις που κατέγραψε η τροχαία μόνο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου είναι ενδεικτικές. Οδηγοί που τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Μιλάνε στο κινητό τους τηλέφωνο όσο έχουν το τιμόνι στα χέρια. Παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη. Δε φορούν ζώνη και κράνος. Είναι η θλιβερή πραγματικότητα σε δρόμους της Αθήνας και της περιφέρειας, ενώ παράλληλα σε μάστιγα έχει μετατραπεί το διπλοπαρκάρισμα σε κεντρικούς δρόμους. Κάπου πρέπει να το βάλω το μηχανάκι μου ή το αυτοκίνητό μου και τα λοιπά. Πού θα το βάλω? Δεν πρέπει να έχουν μεριμνήσει, να έχουν ένα χώρο στάθμευση. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν υπάρχει κιόλας χώρος να παρκάρει κάπου ο κόσμος. Σύν ότι υπάρχει και η στάθμευση με πληρωμή. Η τροχιά στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την οδική ασφάλεια κατέγραψε 53.884 παραβάσεις σε όλη τη χώρα στο διάστημα από 1 έως 14 Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων, 11.112 για υπερβολική ταχύτητα, 2.779 για μη χρήση κράνους, 1.977 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 894 παραβάσεις για οδηγούς που ήταν υπό την επίρρεια μέθης, 714 για χρήση κινητού τηλεφώνου, 582 για παραβίαση κόκκινου και 342 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα. Είναι βιαστικός ο κόσμος. Αν βλέπεις το κόκκινο και το περνάς, είναι συνειδητό. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Στη βιασύνη, λόγω των γρήγορων ρυθμών της πόλης, όπως και στην έλλειψη χώρων πάρκινγκ, αποδίδουν οι περισσότεροι οδηγοί τον λόγο που συχνά παρκάρουν παράνομα, ενώ όσοι αποφεύγουν να φοράνε ζώνη, λένε πως είναι θέμα συνήθειας και άλλη αμέλειας. Πολλά χρόνια συνηθίσαμε χωρίς ζώνη, τώρα είναι δύσκολο. Βγαίνεις, μπαίνεις, σφίγγει όλη την ώρα. Ζώνη. Έχετε δίκιο. Λάθος. Την ξεχάσαμε για λίγο. Από συνήθεια. Δεν έχω πάρει ποτέ. Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε το σχέδιο για την ενεργοποίηση εκατοντάδων καμερών σε δρόμους της Αθήνας. Η ενίσχυση τροχιάς με προσωπικό, η οποία πραγματοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πρέπει να συνεχιστεί με σκοπό τη μεγαλύτερη παρουσία τροχονόμων στο δρόμο, όπου με τα ειδικά μέσα, όπως είναι οι κάμερες, θα αποτρέπουν τροχαία ατυχήματα και απώλειες ζώων στην άσφαλτο. Οι εξορμήσεις της τροχιάς θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με κύριο στόχο τη μείωση των παραβάσεων που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας και οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα. Ελάτε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Την τιμητική τους έχουν οι ορεινοί δημοφιλείς προορισμοί για την 28η Οκτωβρίου, με τις πληρότητες σε τουριστικά καταλήμματα να φτάνουν ακόμα και το 95%, ειδικά στα γραφικά χωριά της Αρκαδίας. Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκεντρώνουν λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί, όπως μεταξύ άλλων το Ταλίν της Εσθονίας, το Εδιμβούργο στη Σκωτία και η Κρακοβία στην Πολωνία. Το ορεινό στολίδι της Αρκαδίας, η Δημητσάνα και τα πανέμορφα χωριά όπως η Βιτίνα, η Στεμνίτσα, η Ζατούνα, η Καρίτενα και η Λαγκάδα μονοπολούν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών των μεγάλων αστικών κέντρων που θέλουν να αποδράσουν από την καθημερινότητα την 28η Οκτωβρίου. Οι προκρατήσεις ήδη αγγίζουν το 95% με τις τιμές να ξεκινούν από 310 ευρώ για δύο διανυκτερεύσεις 4 ατόμων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80-90%. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τις κρατήσεις. Από ό,τι φαίνεται, πολύ εύκολα θα πιάσουμε και το 100%.
Και πιστεύω θα υπάρχει μια πρόταση σίγουρα στα 100%, γιατί και από αυτό το Σαββατοκύριακο ο κόσμος μας έχει προτιμήσει και θεωρώ ότι όλα τα καταλήμματα ήδη είναι γεμάτα. Σύμφωνα με έρευνα πάντως, τα χωριά που βρίσκονται δίπλα σε δημοφιλείς προορισμούς αποτελούν επιλογή για πολλούς ταξιδιώτες που ψάχνουν για πιο οικονομικές διακοπές. Ευχάριστο είναι να ξέρετε ότι υπάρχουν και οικονομικοί προορισμοί και κάτω από 100 ευρώ αναδιανυκτέρευση που μπορούμε να τους βρούμε σε χωριά πλησίων των δημοφιλών χειμερινών προορισμών και με αυτό με εντυπωσιάζει. Στη Δημητσάνα οι προκρατήσεις για δύο διανυκτερεύσεις φτάνουν το 95%, στην Έδεσα στο 88%, στην Καστοριά στο 85% και στα Καλάβρητα το 84%. Στα Τρίκαλα Κορινθίας, που παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για διήμερη απόδραση από την Αθήνα, οι πληρότητες αγγίζουν το 90%. Για το τρίμηνο της 28 Οκτωβρίου είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Οι κρατήσεις έχουν ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν. Μας βοηθάει και ο καιρός που είναι αρκετά καλός ακόμα και ο κόσμος έχει ξεκινήσει και κλείνει τις ορεινές του διακοπές και τα τρίμερά του από νωρίς. Στα Ιωάννινα οι προκρατήσεις για δύο διανυκτερεύσεις φτάνουν το 81%, στην Καρίτενα το 80%, στο Καρπενήσι το 74% και στο Μέτσοβο το 65%. Στα γραφικά χωριά γύρω από τη λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα, οι παράγοντες του τουρισμού είναι αισιόδοξοι ότι οι κρατήσεις που φτάνουν ήδη στο 60% θα αυξηθούν όσο πλησιάζουμε προς την 28η Οκτωβρίου. Το ποσοστό κρατήσεων είναι περίπου στο 50-60% σε όλα τα καταλήμματα κατά μέσο όρο. Υπάρχει κάποια ικανοποίηση δεδομένου και τα γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή μας. Ευελπιστούμε την τελευταία εβδομάδα που μας απομένει να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα στο 80-90%. Οι πληρότητες της πτήσης από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για το εξωτερικό από 25 έως και 29 Οκτωβρίου φτάνουν και το 80%, με τους Έλληνες επιβάτες να δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στα ταξίδια στο εξωτερικό και να έχουν την τάση να εξερευνούν λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς όπως Ταλίν, Εδιμβούργο, Βαρσοβία, Κρακοβία και Άμστερνταμ. Πάντως, όπως δείχνουν τα στοιχεία, το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται η πρώτη μεγάλη φθινοπορεινή έξοδος από την Αθήνα προς παραδοσιακούς ορεινούς προορισμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τη Βάλια Πηλιανίδη. Περισσότερα και αναλυτικότερα τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 με τον Βασίλη Τσεκούρα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.